ομόφωνη απόφαση, νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων εκλέχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο Μανώλης Καραγιαννάκης, ο οποίος προέρχεται από την παράταξη για τα Χανιά του Παναγιώτη Σημαντηράκη. Η μέχρι σήμερα διαδρομή με δίδαξε πως ένας πρόεδρος συλλογικού οργάνου οφείλει να είναι πρόεδρος όλων. Και αυτό δεσμεύομαι να πράξω κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Με βασικότερό μου μέλημα την πολυφωνία και τον σεβασμό των διαφορετικών απόψεων ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου μας και τη λήψη σωστών και τεκμηριωμένων αποφάσεων προς όφελος των Χανιωτών. Ομόπουλα λοιπόν ο κύριος Σχοινάς. Τη θέση του Αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Μιχάλης Σχοινάς από την παράταξη Μανιμανάκη και γραμματέας από την παράταξη Λουτσέτη ο Μιλτιάδης Κλονιζάκης. Θα βοηθήσω όσο μπορώ όποτε χρειαστώ για να λειτουργεί το σώμα όσο γίνεται πιο σωστά. Αλλά θεωρώ ότι από όλες από τα τρία διαφορετικά μετέρια που έχουμε αυτή τη στιγμή, ο κοινό στόχο όλων είναι να πάμε την πόλη αυτή ένα βήμα πιο μπροστά προς όφελος του συμφέρον. Κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης ανέφερε πως η νέα δημοτική αρχή θα πορευτεί την επόμενη πενταετία, ενώ έκανε λόγο για ένα συμβούλιο ανανεωμένο σε ποσοστό πάνω από 50%. Τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι χρόνια κρίσιμα. Χρόνια στα οποία όλοι εμείς θα κληθούμε να υλοποιήσουμε σχεδιασμούς που έρχονται από το παρελθόν, αλλά να προσθέσουμε και εμείς το δικό μας στίγμα ως νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Και να είστε σίγουροι ότι αυτά τα οποία έχουν δρομολογηθεί, αυτά για τα οποία έχουμε παλέψει ως απερχόμενο πρώην πλέον Δημοτικό Συμβούλιο, είναι τόσο σημαντικά που θα έρθουν και θα δώσουν μια τελείως νέα, τελείως ανανεωμένη εικόνα στον τόπο μας. Η επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κατερίνα Μανιμανάκη τόνισε ότι οι παρεμβάσεις της παράταξης «Όνειρο είναι τα Χανιά» θα είναι μόνο για το όφελος των πολιτών. Οι παρεμβάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι παρεμβάσεις για το όφελος της κοινωνίας μας, για το όφελος της πόλης μας και πάνω απ' όλα για το όφελος των πολιτών. Από τη μεριά του, ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, Μπάμπης Λουτσέτης, σημείωσε ότι θα βρίσκεται απέναντι σε κάθε δράση που δεν θα είναι υπέρ των λίγων. Είμαστε δίπλα σε οποιοδήποτε θέμα φέρει η Δημοτική Αρχή, το οποίο είναι εισόφελος των Χανιωτών. Αντίθετα όμως, παράλληλα όμως, θα είμαστε και απέναντι σε οτιδήποτε θεωρούμε ότι ενισχύει μια ανάπτυξη προς όφελος των λίγων και όχι των πολλών. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εκλέχθηκαν και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.